Πώς θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με την Κρητικιά, φοιτήτρια, η οποία θα πεζοπορήσει από το ένα άκρο της Κρήτης με κατεύθυνση στο άλλο. Από τη Ζάκρο θα φτάσει μέσα σε 20 μέρες από το έχει υπολογίσει στην Κίσαμο στα Χανιά. Είναι η Ερμιόνη Σαπουνάκη, είναι φοιτήτρια διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων στο ΕΛΜΕΠΑ. Πάμε να την καλησπερίσουμε. Την καλησπέρα μας, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ερμιόνη. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Μία προσπάθεια, ένα εγχείρημα το οποίο βέβαια ακούγεται δύσκολο σε όλους εμάς βέβαια που δεν ασχολούμαστε επαγγελματικά ή κερασιτεχνικά με τον αθλητισμό. Ωστόσο, θέλω να μας πεις πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και πότε θα ολοκληρωθεί. Η προσπάθεια ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, 1 Απριλίου. Αν όλα πάνε καλά, υπολογίζω να ολοκληρωθεί περίπου μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας. Μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας, Εύη. Είναι μια απόσταση που θα 500 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 500 χιλιόμετρα και 20 μέρες το έχεις υπολογίσει ότι θα χρειαστείς για να ολοκληρώσεις το εγχείρημα. Μάλιστα, ναι. Στο τέλος θα γνωρίζω και ακριβώς πόσα χιλιόμετρα βγήκε τελικά. Να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Να μας πεις αν περπατάς καθημερινά βέβαια, ποιες ώρες, το διάλειμμά σου. Μέχρι τώρα περπατάω καθημερινά, αλλά σίγουρα στη διάρκεια των 20 ημερών θα υπάρχουν 2 με 3 μέρες ξεκούρασης, που δεν θα περπατήσω καθόλου δηλαδή. Ξεκινάω πρωί και ανάλογα τα χιλιόμετρα, από 6 μέχρι και 10-11 ώρες με διαλύματα βέβαια. Με μερικά μεγάλα διαλύματα και κάποια μικρότερα. Αυτό το εγχείρημα πώς προέκυψε, ποια ήταν η αφορμή? Το είχα στο μυαλό μου κάποια χρόνια. Είχα αγοράσει ένα βιβλίο πριν 3 χρόνια. Ενός Ιταλού που το έκανε το 2010 αυτό το περπάτημα και έχει γράψει ένα βιβλίο, παύλα εγχειρίδιο, ημερολόγιο. Οπότε από τότε είχα την επιθυμία να το κάνω και με τα χρόνια περπατώντας κάποια κομμάτια του ε4 στα Χανιά ήθελα να το κάνω και μονοκόμματο. Για τους περισσότερους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν το μονοπάτι ε4, να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες και το βαθμό δυσκολίας βέβαια. Ναι, κοιτάξτε, ένα μεγάλο, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό του ε4 στην Κρήτη τουλάχιστον, δεν γνωρίζω για την υπόλοιπη Ελλάδα ή την Ευρώπη, γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό μονοπάτι, δηλαδή περνάει από πολλές χώρες της Ευρώπης, από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη και τελειώνει στην Κύπρο. Στην Κρήτη, λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος του, είναι άσφαλτος και χωματόδρομος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και κάποια κομμάτια που είναι καθαρά μονοπάτι. Και ο βαθμός δυσκολίας τώρα ποικίλει. Σίγουρα, όταν είναι μονοπάτι, ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος. Το πιο δύσκολο κομμάτι θεωρείται, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι στον νομό Χανίων, στα Σφακιά, από την Σούγια στην Αγία Ρουμέλη. Ερμιόνη, βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες που έχεις τραβήξει αυτές τις πρώτες μέρες του ταξιδιού. Αυτές τις 6-10 ώρες που θα περπατήσεις με διάλειμμα, τι θα σκεφτείς, θα ακούσεις μουσική, πώς θα περάσει έτσι ο χρόνος για να φτάσεις στον προορισμό που έχεις καθορίσει για την κάθε μέρα? Ναι, συνήθως ακούω μουσική κατά τη διάρκεια της ημέρας ή μιλάω στο τηλέφωνο με την οικογένειά μου, με φίλους. Ασχολείσαι με την πεζοπορία, με το περπάτημα εδώ και πολλά χρόνια. Προέκυψε ξαφνικά στα εφηβικά σου χρόνια. Πώς έγινε, ποια είναι το παρελθόν σου? Μάλιστα. Δεν ακούμε την Ερμιόνη. Αν μπορεί η Ερμιόνη, βέβαια, αν μας ακούει αυτή η Ερμιόνη, να διορθώσουμε λίγο τον ήχο, να σε ακούσουμε αναφορικά με το πώς ξεκίνησε. Αυτό ρώτησα, βέβαια, την Ερμιόνη. Πώς ξεκίνησε, αν αγαπάει το περπάτημα, την πεζοπορία. Μας ακούς?
Μ' ακούτε? Βέβαια, σε ακούμε τώρα, ναι. Να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησε, ναι, αυτή η αγάπη σου για το περπάτημα και την πεζοπορία. Ναι, μ' ακούτε, τώρα σας ακούω. Ναι, βέβαια, ωραία. Βέβαια. Ωραία. Από μικρή, δηλαδή από το γυμνάσιο, θυμάμαι ότι πηγαίναμε με τον πατέρα μου και περπατούσαμε. Οπότε από τότε μπορώ να πω ότι μου έχει μείνει. Πηγαίναμε στο χωριό, πηγαίναμε σε κάποια έτσι, μονοπάτια γύρω από το χωριό. Είχαμε πάει πρώτη φορά στο Ψιλορίτη το 2014. Από εκεί ξεκίνησε η αγάπη για το περπάτημα. Ξέρεις, είναι η πρώτη φορά όμως που θα διανύσεις 500 περίπου χιλιόμετρα, υποθέτω. Ναι, πρώτη φορά είναι. Οπότε ο επόμενος στόχος, ξέρεις, μόλις ολοκληρώνουμε ένα στόχο και τον πετυχαίνουμε, μας προκαλεί έτσι το ενδιαφέρον να σκεφτούμε και το επόμενο βήμα. Το έχεις σκεφτεί? Η αλήθεια είναι πως δεν έχω σκεφτεί το επόμενο μεγάλο περπάτημα. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά μέρη τα οποία έχω στο μυαλό μου να πάω εκτός του ε4, αλλά κάτι αντίστοιχο και μεγάλο δεν έχω σκεφτεί. Απολαμβάνω αυτό που κάνω τώρα και βλέπουμε. Ερμιόνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία. Μόλις ολοκληρώσει το εγχείρημα και την προσπάθεια, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε με την Ερμιόνη, τη φοιτήτρια του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο ΕΛΜΕΠΑ, όπου πραγματοποιεί ένα δύσκολο εγχείρημα να διανύσει 500 χιλιόμετρα από τη Ζάκρο και να φτάσει στην Κίσαμο.